τις δυτικές κοινωνίες στις μέρες μας ο σακχαρώδης διαβήτης έχει λάβει χαρακτηριστικά πανδημίας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου το 2,8% του παγκόσμιου πληθυσμού παρουσιάζει σακχαρώδη διαβήτη και υπολογίζεται πως μέχρι το 2030 το ποσοστό αυτό θα έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Εξού και η ανάγκη ενημέρωσης για την έγκαιρη διάγνωση και την κατάλληλη θεραπεία. Σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα σακχαρώδη διαβήτη που εορτάζεται κάθε 14 Νοεμβρίου, η πρώτη Τόμη Τρίπολης πραγματοποιεί δράση ενημέρωσης. Μπορεί να έρθει ο οποιοδήποτε. Ενδυνάμει διαβητή μπορεί να είμαστε όλοι για διάφορους λόγους. Για όλη την επόμενη εβδομάδα κλείνει ραντεβού και έρχεται και ενημερώνεται. Έχουμε και είναι και έχουν σχετικά φυλάδια κάτω στην πρώτη Τόμη, θα τα δείτε. Που μπορεί ο κόσμος να διαβάσει, να ενημερωθεί και ότι τα παιδιά είναι όλα ενήμερα να ενημερώσουν τον οποιονδήποτε που έρχεται σε οποιαδήποτε απορία έχουν και οτιδήποτε χρειάζονται. Ο διαβήτης κατατάσσεται στα νοσήματα διαταραχής του μεταβολισμού, τον μηχανισμό με τον οποίο το σώμα μας χρησιμοποιεί τις τροφές για να δώσει ενέργεια στον οργανισμό μας. Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 ή ο συνήθως είναι σε παιδιά και σε νεαρούς ενήλικες. Η αντιμετώπιση του εδώ είναι μόνο με την ινσουλίνη. Ή παράγει ελάχιστη ινσουλίνη ο οργανισμός του πάνκρας ή δεν παράγει καθόλου. Γι' αυτό απευθείας στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 τα άτομα τα οποία πάσχουν αντιμετωπίζονται αποκλειστικά και μόνο με ινσουλίνη. Ο σακχαρώδης τύπου 2 είναι σε ενήλικες οι οποίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την ινσουλίνη η οποία παράγεται από το πάνκρας. Αντιμετωπίζεται ή με φάρμακα, ή με ινσουλίνη ή και με τα δύο. Υπάρχει και ο σακχαρώδης διαβήτης ο οποίος παρουσιάζεται κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά δεν απασχολείται διότι όταν τελειώσει με το καλό η εγκυμοσύνη, πάβει και ο σακχαρώδης διαβήτης να υφίσταται. Οι επιπλοκές είναι πολλές. Γι' αυτό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά εφόσον στην οικογένεια υπάρχει ιστορικό. Καρδιοαγγειακά νοσήματα, νεφρολογικά νοσήματα, νευρολογική, πώς λέμε, διαβητική νευροπάθεια, διαβητική νευροπάθεια ή πρόβλημα με τα μάτια, έχουμε μια αμφιβληστροειδοπάθεια, η υπερήφημη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια που λίγο πολύ όλοι την έχουμε ακούσει. Οι παράγοντες κινδύνου είναι η παχυσαρκία, η αύξηση της πίεσης, η αύξηση της χοληστερίνης, η έλλειψη άσκησης όπως είπαμε, η διατροφή με λιπαρά και όχι με μειωμένη τροφή σε διάφορες ίνες, η προχωρημένη ηλικία καθώς επίσης και το οικογενειακό ιστορικό. Η πολυφαγία, η πολυδιψία και η πολυουρία είναι τα τρία προειδοποιητικά σημάδια. Γι' αυτό οι ειδικοί συστήνουν. Τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα πρέπει να περπατάμε, είτε κολύμπι, είτε χορός, είτε ποδήλατο, ή και το περπάτημα έχει αποδειχθεί ότι το 30 με 40% των περιπτώσεων του σακχαρώδους διαβήτου του τύπου 2 μπορεί να προληφθεί μόνο με κίνηση και σωματικές του.